Μικρότερες του αναμενομένου και σίγουρα αναντίστοιχες του μεγέθους του σεισμού ήταν οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κτίρια και υποδομές. Με εξαίρεση τα δύο μοναστήρια, στη Βελά και στους Ασπραγγέλους, άλλες ζημιές πλην κάποιων ασήμαντων ρογμών δεν έχουν παρατηρηθεί. Η εξήγηση δόθηκε και από τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, αλλά και από τον πρόεδρο του Τμήματος Υπήρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Χρήστο Παπαβρανούση. Στο δομημένο ιστό και στις υποδομές ήταν ιδιαίτερα λίγες. Επιπτώσεις ουσιαστικά υπήρχαν σε 2-3 κτίρια από την αυτοψία που κάναμε, κτίρια τα οποία ήταν μοχτισμένα μέσα στη Ρόδεμα, ήταν σε κακή κατάσταση. Επιπτώσεις που είχαν να κάνουν σε παλιά κτίρια τα οποία ήταν σχεδόν εγκαταλειμμένα. Και οι μεγαλύτερες επιπτώσεις κατά την άποψή μου ήταν στα δύο μοναστήρια, ιδίως στο μοναστήρι του Βελάς, όπου εκεί λόγω κατασκευής πια παρατηρήθηκαν τις σωρευμένες βλάβες. Λόγω μιας ιδιόμορφης κατασκευής σε κάποιες προεκτάσεις και κάποιες παρεμβάσεις που είχαν γίνει μέσα στο μοναστήρι. Εκτός λοιπόν από αυτή την περίπτωση, όλες οι άλλες ζημιές ήταν πολύ μικρές. Δεν αντιστοιχίζονται οι ζημιές με το μέγεθος του σεισμού, που σημαίνει ότι ο δομημένος ιστός για τα κτίρια, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και το τονίζω για τη συνέχεια, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός. Ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός είναι επαρκέστατος, είναι από τους καλύτερους του κόσμου και με βάση τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό έγιναν κτίρια τα οποία ανθίστανται όχι μόνο σε τέτοιες δονήσεις αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες. Και το είδαμε αυτό και στην Γερμανία και στην Λευκάδα, όπου είχαμε σεισμούς της τάξης των 6,4 βαθμών και οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα και εκεί χαμηλές. Συνεπώς, έστω και αν μία στο εκατομμύριο υπάρχει αρνητική εξέλιξη στα θέματα της εκτόνωσης της σεισμικότητας, δηλαδή έχουν κάποιο μεγαλύτερο γεγονός, το πω απλά, έστω και 5,5, στην ακραία περίπτωση παραλαμβάνω και αν μην παρεξηγούμε. Αν έχουμε ένα 5,5 ή έστω και 6 που είναι αδύνατο να το έχουμε, πάλι οι κατασκευές μας αντέχουν. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το προωθήσουμε προς τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται ότι έχει μεγάλα περιθώρια ασφάλειας και όντως έτσι είναι. Το διαβιώνουμε αυτό σε πλήρη διάσταση. Η τεχνική που τις εφαρμόσανε, είτε είναι μηχανικοί είτε είναι τεχνίτες, δεν κάνανε εκπτώσεις στη δουλειά τους. Και δεν κάνανε εκπτώσεις στη δουλειά τους γιατί είχαν συνείδηση τι σημαίνει σεισμός και τι σημαίνει επιπόνηση των κτηρίων από τους σεισμούς. Όπου αυτή η συνείδηση ήταν αμβλημένη, εκεί είχαμε ζημιές. Στην περιοχή μας λοιπόν, στη Λευκάδα, στα Γιάννενα κλπ, αποδείχθηκε ότι τα κτίρια λειτουργούν με πάρα πολύ καλό τρόπο. Γιατί δεν κάναμε εκπτώσεις στην κατασκευή τους. Και αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα, ώστε από εδώ και πέρα αυτά που χτίζουμε να τα χτίζουμε και με μελέτη, αλλά και όχι με ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία συμβουλή από κάποιον ο οποίος ξέρει. Το να φωνάξεις κάποιον γιατί έχει πάθει ζημιά το κτίριό σου μετά είναι δωροάδωρο. Καλύτερα λοιπόν, όταν είναι να φτιάξεις κάτι, φώναξε τον μηχανικό, ώστε να μην τον ξεχρειαστείς μετά. Ένα από τα ελάχιστα κτίρια στην πόλη που υπέστη κάποιες ζημιές, ευτυχώς όχι στον φέροντα οργανισμό, ήταν το αρχοντικό Πυρσινέλα. Τμήματα από τις δύο καμινάδες του κτιρίου αποκόπηκαν και αφού έσπασαν και τμήμα από την κεραμοσκεπή, έπεσαν στο οδόστρωμα. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, κρίθηκε σκόπιμο και μετά τις συστάσεις των μηχανικών να αποκλειστεί η περίμετρος, προκειμένου να αποφεύγεται η διέλευση πεζών από το σημείο. Σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος Παντελής Κολόκας, το γραφείο του οποίου στεγάζεται στο κτίριο, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τους διερχόμενους μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί ο οποιοδήποτε πολίτης να δηλώσει βλάβη στην κύρια κατοικία του, το διευκρινίζω μόνο στην κύρια κατοικία του, όχι σε επιχειρήσεις, σε αγροτικά οικίματα, σε στάβλους, αλλά μόνο στην κύρια κατοικία του, μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 2651-361-315, όπου εκεί θα έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη το σπίτι του, για να μπορέσει να ενεργήσουμε για τα περαιτέρω. Να αναφερθεί κάποια μικροπροβλήματα. Βεβαίως τώρα συλλέγονται και είναι ήδη τα συνεργεία και κάνουν τις καταγραφές, οπότε θα έχουμε συνολική εικόνα μετά το μεσημέρι. Ένα από τα κτίρια το οποίο έχει υποστεί ζημιές και το αναφέρω είναι το κτίριο που στεγάζεται και το δικό μου γραφείο και η τοπική κοινότητα
και το θέατρο που είναι το Αρχοντικό Πυρσινέλα, όπου εκεί υπάρχουν κάποιες σοβαρές βλάβες από την άποψη ότι το κλιμάκιο που έκανε την αυτοψία έδωσε άμεσα την οδηγία να αποκλειστεί ο χώρος γύρω-γύρω, γιατί αιωρούνται πέτρινες καμινάδες στη στέγη και τα κεραμίδια και περνάνε πολλοί πολίτες καθημερινά ακριβώς από κάτω, και αυτό το καθιστά επικίνδυνο. Ήδη έχει αποκλειστεί ο χώρος και αν θέλετε μέχρι αυτή τη στιγμή η πιο σοβαρή ζημιά καταγράφεται στο κτίριο που στεγαζόμαστε εμείς.